Θα ξεκινήσω χαιρετίζοντας το χθεσινό τεράστιο απεργιακό ποτάμι που πλημμύρισε κυριολεκτικά το κέντρο της Αθήνας, κατέκλυσε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, κάτι που έδειξε την τεράστια δύναμη της εργατικής τάξης, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα. Έστειλε μήνυμα ότι ο λαός, το κίνημα, δεν πρόκειται να γίνουν συνένοχοι, δεν θα δείξουν καμία ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνώντων, ούτε των λοιπόν επίδοξων σωτήρων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τους έρνει στην ενεργειακή φτώχεια και την εξαθλίωξη. Μπορούν και έδειξαν ότι μπορούν να μετατρέψουν την οργή τους σε δύναμη διεκδίκησης και ελπίδας. Τώρα, σε σχέση με το σημερινό νομοσχέδιο, είναι πράγματι ο χαρακτήρας του παρόντος νομοσχεδίου προοδευτικός, ένα άλμα δημοκρατίας όπως εμφατικά τονίστηκε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας και στο οποίο λίγο πολύ υπερθεμάτισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντας του ΣΥΡΙΖΑ που χαρακτήρισε θετικότατο το νομοσχέδιο και εγκάλεσε την κυβέρνηση για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης της οδηγίας. Ούτε η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ούτε βέβαια το παρόν νομοσχέδιο που την ενσωματώνει, δεν έχει τέτοια στοιχεία προοδευτικότητας και αυτή η κριτική που ασκούμε δεν προκύπτει από τις διακηρύξεις που περιλαμβάνονται στους σκοπούς τους, αλλά από τη βασική του λογική και ιδίως όπως αυτή αποτυπώνεται σε ορισμένες διατάξεις που όχι μόνο αναιρούν τους διακηρυγμένους στόχους του νομοσχεδίου για την προστασία των προσώπων που καταγγέλουν πράξεις παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, αλλά μπορεί τελικά να αποδειχθούν και πολύ πιο επικίνδυνες για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Φυσικά και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με την προστασία από τα αντίπεινα, την απόλυση, συνολικά την εκδικητική συμπεριφορά σε βάρος εργαζομένων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, που λόγω της θέσης τους εντοπίζουν και καταγγέλουν με βάση τη συνείδησή τους φαινόμενα διαφθοράς, ξεπλήματος χρήματος, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και άλλες παρόμοιες εγκληματικές συμπεριφορές. Ανεξάρτητα βέβαια, και θα αναφερθώ σε αυτό παρακάτω, από το βαθμό που τέτοια φαινόμενα μπορούν πράγματι να αντιμετωπιστούν σε ένα σύστημα που στον ίδιο τον πυρήνα του έχει τη γενεσιουργό αιτία της διαφθοράς, τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό και το διαρκές κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους και το οποίο πρωτίστως προστατεύεται από το ευρωνοσιακό δίκαιο και στο όνομα βέβαια του οποίου πάνε περίπατο και η προστασία της δημόσιας υγείας, πάνε περίπατο η προστασία του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων και όλα αυτά τα οποία υποκριτικά επικαλείται η παρούσα οδηγία ότι προστατεύει και, όπως και το ίδιο το ενωσιακό δίκαιο. Όμως τελικά, ακόμα και αυτή η καταρχήν, θα πούμε, με τις όποιες ενστάσεις μπορούν να εκφραστούν, προστασία των αναφερόντων επιτυγχάνεται ή μήπως τελικά διαμορφώνονται οι συνθήκες για την ακόμα μεγαλύτερη συγκάλυψη των καταγγελόμενων παραβιάσεων, ανοίγοντας μάλιστα ιδιαίτερα επικίνδυνους δρόμους. Στην πραγματικότητα, με το παρόν νομοσχέδιο και την αντίστοιχη οδηγία, διαμορφώνεται ένα κλειστό σύστημα μέσα στις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες ή τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται στις καταγγελίες και τις καταγγελόμενες παραβιάσεις, ώστε τελικά οι καταγγελίες για παράνομες ενέργειες να αντιμετωπίζονται μέσα σε αυτά τα στενά όρια της υπηρεσίας ή της επιχείρησης, δηλαδή οι όποιες υποθέσεις να κλείνουν εκεί πριν να πάρουν δημοσιότητα ή καν το δρόμο της δικαστικής διερεύνησης. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο της δημιουργίας του σχετικού μηχανισμού προστασίας των πληροφοριοδοτών, ορίζεται εσωτερικά υπεύθυνος παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών. Δηλαδή, ο καταγγέλων υποχρεωτικά οδηγείται να υποβάλει την καταγγελία στην ίδια τη δημόσια υπηρεσία ή την επιχείρηση που είναι άμεσα εμπλεκόμενη στις καταγγελίες, συνήθως με υψηλόβαθμο διευθυντικό προσωπικό της κλπ.
Έτσι τελικά, το γεγονός ότι οι διορισμόμενοι ως υπεύθυνοι παραλαβής των αναφορών είναι υπάλληλοι της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή της επιχείρησης, εγγυάται και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη συγκάλυψη λόγω των δεδομένων σχέσεων εξάρτησής τους. Αυτό το κλειστό σύστημα στρώνει παράλληλα και έδαφος ανάπτυξης μηχανισμών οργανωμένου και νομοθετημένου χαφιεδισμού που μπορεί να καλύπτεται από πέπλο ανωνυμίας του καταγγέλλοντος, αναφέροντος και δεν έχει βέβαια καμία σχέση με όσο ανιδιοτελώς προτίθενται να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς, οικονομικής απάτης κλπ. Χωρίς να αποκλειστούν βέβαια και ύποπτα για τη σκοπιμότητά τους κίνητρα, όπως για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων στα πλαίσια και του αδυσόπιτου ανταγωνισμού μεταξύ τους. Το γεγονός άλλωστε ότι ανάμεσα στις περιπτώσεις παραβίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου εντάσσονται και παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιριών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση του φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή το σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταίρων, φανερώνει ακριβώς ότι ανάμεσα στους σκοπούς τέτοιων ρυθμίσεων είναι να εντάξουν καταγγελίες και καταγγέλτες στους μονοπωλιακούς ανταγωνισμούς που μένονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην αντιπαράθεσή της με άλλα υπερελιστικά κέντρα, χρησιμοποιώντας τους για την εξυπηρέτηση σχεδίων και συμφερόντων αντιτιθέμενων επιχειρηματικών ομίλων, που βέβαια καμία σχέση δεν έχουν με τα λαϊκά συμφέροντα και με τις διάφορες και τις διάφορες αρχές που υποτίθεται προστατεύει το ενωσιακό δίκαιο. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι η εσωτερική αναφορά αποτελεί τον κανόνα και η εξωτερική, και αυτή όχι προς τη δικαιοσύνη. Εκεί δεν προβλέπεται καμία δυνατότητα προστασίας του καταγγέλλοντος όταν νιώθει, αν θέλετε, ανασφάλεια να απευθυνθεί τόσο στον εσωτερικό υπεύθυνο όσο και στην περιβόητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτή αποτελεί την εξαίρεση η εσωτερική αναφορά αποτελεί τον κανόνα και η εξωτερική αποτελεί την εξαίρεση, και αυτή με αυστηρότατες προϋποθέσεις, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται τόσο για το κουκούλωμα όσο και για την κατά του δοκούν επιλεκτική διαχείριση και προώθηση των καταγγελιών. Αυτό σημαίνει ότι τρέφουμε την παραμικρή αυταπάτη για το ρόλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ορίζεται ως αρμόδια για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αναφορών που υποβάλλονται εξωτερικά απευθείας από τους πληροφοριοδότες. Όχι βέβαια. Τέτοιου είδους αυταπάτες δεν το επιτρέπει ούτε η μέχρι τώρα λειτουργία της συγκεκριμένης αρχής. Εξάλλου μιλάμε για μια αρχή που φτιάχτηκε με τον νόμο του επιτελικού κράτους και που διορίζεται στην πραγματικότητα και είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή μιλάμε για μια αρχή, την Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας και όχι Διαφάνειας. Και τελικά ακόμα και η πλούσια εμπειρία που υπάρχει από τη λειτουργία ανάλογων ανεξάρτητων αρχών, που αναδεικνύονται τελικά σε μηχανισμούς θεσμικής συγκάλυψης της διαφθοράς και της παραβίας δικαιωμάτων και ελευθεριών και αποτελούν μόνο το απαραίτητο πέπλο που χρησιμοποιείται για να παίζεται το παιχνίδι, υποτίθεται, του κράτους δικαίου. Βέβαια, η επιλογή της συγκεκριμένης αρχής δεν είναι και τυχαία. Επιδιώκεται να συνδυαστεί το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας που εισάγεται με το νομοσχέδιο πολιτικά, νομικά και πρακτικά με την υποτιθέμενη ενίσχυση της λεγόμενης διαφάνειας στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. Ωστόσο, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει και επαληθευόμαστε από την ίδια τη ζωή, η λεγόμενη διαφάνεια ως εργαλείο αντιμετώπισης της διαφθοράς στα πεδία της οικονομίας και της πολιτικής
δεν μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα παρά τις βαρύγδουπες διακηρύξεις των εμπνευστών της. Και αυτό γιατί κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι αναποτελεσματική και κυρίως αντιφατική σε σχέση με το στόχο της, αν και αυτός θα ήταν επιθυμητός, αν δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίες της. Δηλαδή διαρκής και με κάθε μέσο επιδίωξη του μέγιστου δυνατού κέρδους από τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτά τα ιερά και τα όσια που προστατεύει το ευρωενωσιακό δίκαιο, οι περιβόητες ελευθερίες τους, που δεν αποβλέπουν παρά στο να δίνουν τη δυνατότητα στο μονοπωλιακό κεφάλαιο της Ένωσης να διεισδύει, να δρά ελεύθερα στην πράξη, συχνά ασίδωτα, να αναπτύσσεται στους πιο κερδοφόρους τομείς της οικονομίας μέσα και έξω από τα όρια της Ένωσης. Με πολλαπλές βέβαια δυσμενείς συνέπειες για τους λαούς που εκδηλώνονται σε όλους αυτούς τους τομείς των οποίων διακηρυκτικά επικαλείται την προστασία τους. Γι' αυτό αν θέλετε είναι και αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι μπορεί το ίδιο το αστικό κράτος να προστατεύσει εκείνους τους μάρτυρες που αποκαλύπτουν, που στρέφονται εναντίον της ίδιας της λειτουργίας του κράτους και της διαπλοκής της με τους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό λοιπόν πρόκειται για μια επιδίωξη διαφάνειας κομμένης και ραμμένης στα μέτρα των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων, χωρίς την πραγματικότητα να αντιμετωπίζει τη γενοσιουργό αιτία της. Και τελικά είναι πάντα αναποτελεσματική, αλλά αρκετή και χρήσιμη για να λειτουργεί από προσανατολιστικά σε βάρος του λαού από τους κυβερνώντες. Όμως και από μια σειρά άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου αποκαλύπτεται η υποκρισία αυτού του είδους των ρυθμίσεων και η συνειδητή υπονόμευση της όποιας υποτίθεται προστατευτικής της λειτουργίας. Για παράδειγμα, προβλέπεται στο πεδίο εφαρμογή των διατάξεων η προστασία των προσώπων που καταγγέλουν παραβιάσεις της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ασφάλειας συστημάτων, δικτύου και πληροφοριών. Δηλαδή, μπορούσαν για παράδειγμα εδώ να ενταχθούν όλες αυτές οι δυσόδεις περιπτώσεις των υποκλοπών που αποτελεί και την κατεξοχήν παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Δεν θα μπορούσαν, γιατί στο αμέσως επόμενο άρθρο, στο άρθρο 5, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου όλες οι παραβιάσεις που άπτονται ζητημάτων άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Όταν είναι γνωστό ότι στο όνομα της εθνικής ασφάλειας βαφτίζονται, βαφτίστηκαν και θα συνεχίσουν να βαφτίζονται νόμιμες όλες αυτές οι περιπτώσεις των υποκλοπών, δηλαδή την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων που θετικά και υποκριτικά κατά τη γνώμη μας διακηρύσει το νομοσχέδιο με μία διάταξη, την αναιρεί η αμέσως επόμενη. Και για να έχουμε και καλό ρώτημα, τέτοιου είδους καταγγελίες με ποιο τρόπο θα εξετάζονταν για παράδειγμα στο πλαίσιο της γνωστής και αμαρτωλής ΕΥΠ, για την οποία στο νομοσχέδιο προβλέπεται ειδικό καθεστώς απόλυτου εσωτερικού ελέγχου των καταγγελιών από τον υπάλληλο της ΕΥΠ που θα είναι διορισμένος και απολύτως ελεγχόμενος από την κυβέρνηση ως υπεύθυνος παραλαβής αναφορών, για τον οποίο όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 θα παραμένουν απολύτως μυστικά ακόμα και τα προσόντα, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και ο τρόπος πλήρωσης της θέσης του που θα επιλέγεται από τον εκάστοτε αρμόδιο προϊστάμενο της κυβέρνησης. Όχι βέβαια ότι θα επέτρεπε προσδοκίες για το αντίθετο η παραπομπή των καταγγελιών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όταν ήδη στις πρόσφατες υποθέσεις των υποκλοπών αποκαλύφθηκε σε όλο της το μεγαλείο η συμβολή της συγκεκριμένης αρχής στην επιχείρηση ξεπλήματος του αμαρτωλού ρόλου της ΕΥΠ μέσω των εξόφθαλμα προσχηματικών ελέγχων της αρχής. Ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης οδηγίας όμως είναι και για ακόμα έναν λόγο αντιδραστικός και επικίνδυνος. Γιατί μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται νομιμοποιούνται πολύ επικίνδυνες μέθοδοι και ανοίγονται τελικά ακόμα πιο επικίνδυνοι δρόμοι για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα.
Προβλέπεται, για παράδειγμα, στο άρθρο 15 και νομιμοποιείται στην πραγματικότητα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συγκεκριμένων, ακόμα και ανώνυμων καταγγελιών, μια ευρύτατη επεξεργασία, ανταλλαγή και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία προβλέπεται ρητά ότι σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας τους δεν ενημερώνει για αυτά το υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή τον καταγγελόμενο ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που ερευνήθηκε στο πλαίσιο των αναφορών, εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους επιδιωκόμενους σκοπούς και μάλιστα για όσο διάστημα απαιτείται ή ακόμα και στο διηνεκές. Δηλαδή, ο καταγγελόμενος θα είναι αδύνατον να γνωρίζει, να αμυνθεί, να απαντήσει ακόμα και ανακριβής ή σκοπίμως ψευδής καταγγελίας για τις οποίες θα γίνονται φύλο και φτερό όλα τα προσωπικά δεδομένα. Σας θυμίζει κάτι αυτή η ρύθμιση? Πόσο απέχει αλήθεια από την απαγόρευση ενημέρωση του παρακολουθούμενου από την ΕΕΠ όταν αυτή βαφτίζεται ως επιβαλλόμενη από λόγους εθνικής ασφάλειας διακυβεύονται, λέει η διάταξη, η σκοπή της έρευνας. Τέτοιες απαράδεκτες και επικίνδυνες διατάξεις ψηφίζετε όλοι σας σε ανύποπτο χρόνο, διεκδικώντας τα πρωτεία στην εφαρμογή και αποθέωση της ευρωνοησιακής νομιμότητας, και μετά ασκούζετε σαν τους εξαπατημένους όταν αυτή εφαρμόζεται σε βάρος σας. Μέσα από αυτές λοιπόν τις διαδικασίες νομιμοποιείται ένας μηχανισμός εκτεταμένου φακελώματος, όπου ακόμα και με ανώνυμες ή αμφιβόλους σκοπιμότητας σκοπιμότητας κινήτρων καταγγελίες, μπορούν να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί άνθρωποι για μια πολύ μεγάλη γκάμα υποθέσεων, ακόμα και για τη γνωστή και μη εξαιρεταία από κάθε ευρωπαϊκή οδηγία κατά πολέμηση της λεγόμενης τρομοκρατίας, την έννοια που έχει γίνει περισσότερο λάστιχο από οποιαδήποτε άλλη στο ενωσιακό δίκαιο και κατά κόρον αξιοποιείται για να στραφεί ενάντια στις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν και επί της αρχής δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο που τελικά διαμορφώνει έναν πιο ενισχυμένο μηχανισμό συγκάλυψης και όχι αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Στα επιμέρους άρθρα θα τοποθετηθούμε αναλυτικά και με την ψήφο μας. Από τις υπόλοιπες διατάξεις θα ξεχωρίζω το πολύπαθο ζήτημα της νομικής βοήθειας. Γιατί συνεχίζεται ο συνειδητός εμπεγμός της κυβέρνησης στους δικηγόρους της νομικής βοήθειας, που παραμένουν απλήρωτοι για 4 χρόνια, με τις αλλεπάλληλες παλινοδίες και τις αναποτελεσματικές κάθε φορά ψηφισμένες δήθεν λύσεις που δυστυχώς δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, έναν εμπεγμό που συνεχίζεται και με την παρούσα ρύθμιση. Γιατί ακόμα και τώρα δεν κάνετε αυτό που θα έπρεπε να έχετε κάνει εδώ και 4 χρόνια, δεν προσλαμβάνετε το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για την οριστική και μόνιμη επίλυση του προβλήματος, αλλά καταφεύγετε στην προσωρινή και εντελώς αβέβαιη στην εφαρμογή της ρύθμισης της απόσπασης υπαλλήλων από άλλο Υπουργείο, που ούτε είναι γνωστό αν και πόσοι θα δεχτούν. Ακόμα και η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείτε, κύριε Υπουργέ, για να πετάξετε από πάνω σας την ευθύνη ότι πρόκειται για ένα χρονίζον πρόβλημα και αυτές οι καθυστερήσεις στις πληρωμές της νομικής βοήθειας προϋπήρχαν της κυβερνητικής σας θητείας, επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο ότι η επιλογή του μέτρου που φέρνετε για να το λύσετε είναι ανεπαρκέστατη, αφού και οι όποιες και όσες αποσπάσεις τελικά γίνουν θα είναι προσωρινές και δεν θα λύνουν οριστικά το πρόβλημα. Γι' αυτό και βέβαια εξαντλήθηκε και η ανοχή για τις δήθεν καλές σας προθέσεις και από τις ολομέλειες των δικηγορικών συλλόγων, που εισηγήθηκε προς τα δουσού των δικηγορικών συλλόγων όλης της χώρας την αποχή από την έκδοση γραμματείων προκαταβολής και ενσύμων σε όλες τις υποθέσεις νομικής βοήθειας από 21 Νοεμβρίου, με ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται για τους δικαιούχους της νομικής βοήθειας που θα βρεθούν στον αέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, και κλείνω με αυτό,
δεν μειώνει τις ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης το γεγονός ότι το σοβαρό πρόβλημα υποχρηματοδότησης που διατηρεί τα πελώρια προβλήματα στην επάρκεια, την καταλληλότητα, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των δικαστικών κτηρίων, όπως φυσικά και τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, κυρίως δικαστικών υπαλλήλων, είναι πράγματι ένα χρόνιο, διαρκές και με πολλούς συνενόχους έγκλημα. Τι μπορεί όμως να πει κανείς για αυτή την απαράδεκτη και ντροπιαστική αναβολή λόγω έλλειψης κατάλληλης αίθουσας της τόσο σοβαρής υπόθεσης όπως αυτή της πυρκαγιάς στο Μάτι, όπου περιμένουν δικαίωση εκατοντάδες αδικοχαμένες ζωές και εγκαυματίες. Ολοκληρώστε όμως, κυρία Κουμνέ, με συγχωρείτε, αλλά δυστυχώς, έχετε υπερβεί πολύ το χρόνο. Αυτό δυστυχώς δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου, γιατί όσο αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται, θα συνεχίσουν και οι δεκάδες νόμοι που ψηφίζονται φιλοδοξώντας και προσπαθώντας να επιταχύνουν τη δικαιοσύνη, να μην μπορούν τελικά να επιφέρουν αποτελέσματα. Ευχαριστώ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.